Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στην ΑΕ Αυτιώτιδας: προοδευτική Λάριμνας Αταλάντη 1-0, Μαλαισινά 2008 Γλύφα 3-0 ανεφαγώνα, ΕΚΑΡ Ολυμπιακός Λαμίας 0-3 επίσης ανεφαγώνα, Δίβρυ Ακαδημία Ηρακλής 5-1, Ένωση 2010 Σπερχιάδα 2005 1-0, Στυλίδα Άρης Αγίου Κωνσταντίνου 2-0, Λαμία Αχιλλέας Δομοκού 4-2, Τυμφριστός Ελατιακός 1-3 και ο Πούντιος Μαρτίνου Μαγνησιακός 3-0. Στην πρώτη θέση ο Αχιλλέας Δομοκού με 72 βαθμούς, η Λαμία ακολουθεί με 71, στους 57 ο Πούντιος Μαρτίνου, 56 έχει η Στυλίδα και η Ένωση 2010, ο Άρης Αγίου Κωνσταντίνου 48, Ελατιακός 43, η Αταλάντη 41 βαθμούς, η Μαλαισίνα 2008 40, ο Μαγνησιακός 39, ο Ολυμπιακός Λαμίας 34, η Προοδευτική Λάριμνας 33, η Δίβρυ και η Ακαδημία Ηρακλής από 32, στους 23 βαθμούς η Σπερχιάδα 2005 και στους 10 ο Τυμφριστός. ΕΚΑΡΑ και Γλύφα έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Η κορυφή στην ΑΕ Αυτιώτιδας πήρε φωτιά 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε του φετινού μαραθωνίου. Στο Δάκη Λαμία νίκησε 4-2 τον πρωτοπόρο Αχιλλέα Δομοκού μπροστά σε περίπου 1.500 θεατές και πλησίασε στον έναν βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν για δύο αποτελέσματα, αφού και η ισοπαλία τους βόλευε, ενώ για τη Λαμία η νίκη ήταν μονόδρομος, αν ήθελε να παραμείνει ζωντανή στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Το Δάκη θύμιζε κάτι από τα παλιά, όταν η Λαμία έπαιζε σε επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς η προσέλευση των φιλάθλων μόνο αγώνα τοπικού πρωταθλήματος δεν θύμιζε. Εδώ και οι φίλοι του Αχιλλέα Δομοκού που στήριξαν την ομάδα τους στον ντέρμπι κορυφής. Να περάσουμε στο φιλμ του παιχνιδιού. Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν με το ξεκίνημα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Για την ακρίβεια, στο 38ο δευτερόλεπτο, ο Ρουμπής μετά από παλιά του Χριστοδούλου με κεφαλιά ευνηδίασε τον Κοκκονδίνη που είδε την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του. 1-0 με το καλημέρα και τα σχέδια των προπονητών αλλάζουν άμεσα όσο αφορά τη διαχείριση του ματς. Ο Αχιλλέας προσπάθησε σιγά σιγά να συνέλθει από το γρήγορο γκολ της Λαμίας και στο 16ο λεπτό απείλησε για πρώτη φορά, όταν από τη σέντρα του Καλύβου ο Γιάννης Παπαϊωάννου δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριο ποιοτικά. Η Λαμία ήθελε να κρατήσει το υπέρ της σκορ μέχρι την ανάπαυλα και από την άλλη ο Δομοκός να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 32 ένα χλιαρό σούτ του Μαλισόβα κατέληξε out και στο 43 οι παίκτες του Αχιλλέα βρέθηκαν στο προσκήνιο, έγινε το σούτ από τον Καλύβα, η μπάλα κόντραρε και χάθηκε η ευκαιρία για το 1-1 σε μια φάση όπου οι φιλοξενούμενοι φώναξαν για χέρι. Στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι το 65 η Λαμία ήταν καταιγιστική και στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο κλείδωσε τη νίκη. Μάλιστα έδειξε τις προθέσεις της, την επανάληψη από νωρίς. Στο 46 ο Στεργίου από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής σουτάρει και πάνω στη γραμμή απομακρύνει ο Χρήστος Παπαϊωάννου. Δύο λεπτά μετά γίνεται το λάθος στη μεσαία γραμμή, κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες της Λαμίας. Ο Μπέσας μέσα από την περιοχή βρίσκει τον Στεργίου, ο οποίος αποκαλεί θέση σουτάρει δυνατά στέλνοντας την μπάλα ψηλά out. Στο 60 έγινε το 2-0 για την ομάδα του Λάκη Παπανικολάου σε μια αντεπίθεση για σεμινάριο. Ο Στεργίου βγάζει δεξιά στον Χριστοδούλο, ο οποίος με τη μία βρίσκει τον Μαλισόβα, που έρχεται από πίσω, υπάρχει κενό στην άμυνα του Αχιλλέα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει με το αριστερό και γράφει το 2-0 για τη Λαμία. Εδώ βλέπετε τον Μαλισόβα μαζί με τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν τον γκολ που σημείωσε. Το blackout των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, καθώς δύο λεπτά μετά στο 62 η Λαμία θα φτάσει στην επίτευξη και τρίτου γκολ. Ο Βέλιος παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, περνάει τον Χρήστο Παπαϊωάννου και την κατάλληλη στιγμή πασάρει για τον Στεργίου. Αυτός απέναντι από τον Κοκκονδίνη πλασάρει ιδανικά και ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Στεργίου ήταν ο παίκτης που είχε σκοράρει και στο μάτς του πρώτου γύρου όταν η Λαμία είχε επικρατήσει με 1-0. Οι παίκτες της Λαμίας χαλάρωσαν μετά το 3-0 και ως ένα βαθμό αυτό ήταν δικαιολογημένο, έτσι στο 69 ο Αχιλλέας Δομοκού μείωσε σε 3-1. Από πλάγια αριστερά ο Μιχάλης Καλύβας εκτέλεσε το φάουλ και ο Σαΐνης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καρανάσιου. Θα περίμενε κανείς ότι μετά τον γκολ του Σαΐνη οι φιλοξενούμενοι θα έπαιρναν μπροστά και ότι θα τα έδιναν όλα για όλα για να πετύχουν την ολική ανατροπή. Στο 74 όμως από το κόρνερ του Στεργίου ο προωθημένος Λουπαΐδης με κεφαλιά νίκησε τον Κοκκονδίνη γράφοντας το 4-1 δίνοντας μάλιστα διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Λαμίας. Στο 85 ο διαιτητής της συνάντησης, ο Γιάννης Μπλούνας, έδωσε πέναλτι υπέρ του Αχιλλέα Δομοκού για χέρι του Σελιστάη. Ο Λέντας ανέλαβε την εκτέλεσή του, ο Καρανάσιος έπεσε σωστά, απέκρουσε, αλλά στη συνέχεια της φάσης ο Καφιάς που είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Φεύγουμε χωρίς να πάρουμε ούτε βαθμό. Χάσαμε δίκαια, συγχαρητήρια στη Λαμία, δεν ήμασταν καλοί, την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ προσωπικά, αλλά από εκεί και έπειτα είμαστε πρώτοι και είναι 6 παιχνίδια ακόμη και πιστεύω ότι θα παραμείνουμε πρώτοι. Έχουμε το ψυχικό σφένος, όπως το είχαμε και μετά τις 2 ήττες στο πρώτο γύρο, να συνεχίσουμε να κάνουμε τις νίκες που πρέπει για να τερματίσουμε στην πρώτη θέση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Παίχτες έμπειρους έχουμε, φυσικά κάποια στιγμή χάνεις, δίκαια χάσαμε, συνεχίζουμε. Ήταν πιο δυνατή η Λαμία, φάγαμε ένα γρήγορο γκολ, δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, δεχτήκαμε από μετά άλλα 2 γκολ, όταν βάλαμε τον γκολ ίσως ήταν αργά, το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Έχουμε κάνει άσχημα, 2 άσχημα παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε πολλά παιχνίδια στην έδρα μας, 2 παιχνίδια έχουμε εκτός έδρας εμείς, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη Δίβρυ. 4 στην έδρα μας, θα τα παίξουμε,
Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε, πιστεύουμε στην ομάδα μας, θα συνεχίσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς ήμασταν πολύ καλοί, τουλάχιστον για 65 λεπτά διαχειριστήκαμε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι. Εκεί κάπου στο 65 που κάναμε το τρίτο γκολ, εκεί νομίζω από τον ενθουσιασμό μας, χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, χάσαμε λίγο τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω είναι μεγάλη νίκη για μας, είναι μεγάλη νίκη για τα παιδιά, είναι μεγάλη νίκη για αυτή την ομάδα, η οποία έχει συγκεντρώσει μέσα στο γήπεδο 5 βαθμούς από την ομάδα του Αχιλλέα Δομοκού περισσότερους, έχει συγκεντρώσει 20 βαθμούς μέσα στο γήπεδο από τον τρίτο περισσότερος και δυστυχώς είμαστε και πίσω ένα πόντο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, εμείς συνεχίζουμε. Το μεγάλο μας κέρδος που κρατάμε σήμερα από αυτό το παιχνίδι είναι τον κόσμο που μαζέψαμε στο γήπεδο. Πραγματικά, ο κόσμος της Λαμίας νομίζω σήμερα έδωσε βροντερό παρόν. Είχαμε πει κάτι στην αρχή ότι θέλουμε τον κόσμο να τον φέρουμε κοντά μας σιγά σιγά και με μικρά βήματα. Και πραγματικά το κατορθώσαμε. Το κατορθώσανε αυτοί οι παίχτες που μαζευτήκανε στις 17 Αυγούστου, που τους υποτιμήσανε πάρα πολύ και γενικά την ομάδα της Λαμίας. Βρήκαμε όμως και την ψυχή και το σθένος να φορέσουν τη φανέλα αυτή, να αντέξουν στην πίεση και να παρουσιάσουμε σήμερα αυτό που παρουσιάσαμε μέσα στο ΔΑΚ. Θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια και πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο της Λαμίας. Επιτέλους, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να ξυπνήσουμε. Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της πέτυχε στη Λίδα που επικράτησε το Άρη Αγίου Κωνσταντίνου με 2-0 και παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο αγώνας έγινε στο γήπεδο των Ραχών λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου της Λίδας. Στο 16ο λεπτό, ο Κουφιώτης έπιασε την κεφαλιά με το Θεοδωρόπουλο να αποκρούει. 6 λεπτά αργότερα, ο Επίσκοπος εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα έφτασε στο ζωγράφο που την έστειλε στα δίχτυα, όμως τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Στο 35 το μακρινό σου του Κοτίτσι έφυγε out. Στο 43 ο Επίσκοπος εκτέλεσε το φάουλ, ο Βέλιος έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να κοντράρει στον Τζαπάρα και να φεύγει κόρνερ. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 55 ο Επίσκοπος έκανε τη σέντρα σουτ από δεξιά, ο Θεοδωρόπουλος απέκρουσε, επικράτησε σύγχυση στην άμυνα του Άρη, η μπάλα έφτασε στον Αντωνιάδη που με πλασέ άνοιξε το σκόρ για τη Στυλίδα. Στο 57 εκτέλεσε φάουλ για τον Άρη, ο Τσαπάρας έπιασε την κεφαλιά με τον Κραβαρίτη να αποκρούει. Στο 75 ο Βέλιος πάσαρε στον Αντωνιάδη και αυτός από το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-0 για την ομάδα του Πέτρου Καραΐσκου. 3 λεπτά αργότερα ο Κοτίτσης υποδείχθηκε σε θέση offside και έτσι τον γκολ που πέτυχε στη συνέχεια της φάσης δεν μέτρησε. Τελικό αποτέλεσμα στη Λίδα Άρης Αγίου Κωνσταντίνου 2-0. Ήταν ένα παιχνίδι σε ένα παράδεκτο γήπεδο. Εμείς προσπαθήσαμε μόνο αμυντικά. Μετά το γκολ που δεχτήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε επιθετικά και αυτό λίγο. Νομίζω ότι η ομάδα έχει το μυαλό της στον τελικό του κυπέλλου με το Δομοκό και στο παιχνίδι με το Δομοκό στην έδρα μας, όπου πιθανότατα θα αναδείξει τον πρωταθλητή το μένει το δε. Δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Ξαναλέω ότι το γήπεδο ήταν απαράδεκτο, η Στυλίδα ήταν αρκετά καλύτερη. Παρότι και αυτή την εμπόδισε το γήπεδο πολύ. Για το σημερινό παιχνίδι έχω να πω, να συμφωνήσω καταρχήν με τον συνάδελφο τον Κώστα Τζίκα, ότι έγινε ένα παιχνίδι σε απαράδεκτο γήπεδο. Να φανταστείτε ότι ήταν καλύτερο από το δικό μας. Να καταλάβετε τι κατάσταση είναι το δικό μας γήπεδο. Το επιλέξαμε για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα τραυματισμών, γιατί το δικό μας δεν έχει και ίχνους χόρτου μέσα. Ήμασταν πολύ καλοί. Έστω και σε αυτό το γήπεδο προσπαθήσαμε να παίξουμε ορθόδοξο ποδόσφαιρο. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, βάλαμε 2 γκολ. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκαια. Θέλω να πω συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά στα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλουν και στα παιχνίδια και στις προπονήσεις και δικαιώνονται οι κόποι αυτών των παιδιών με τη τόση δουλειά που έχουμε κάνει αυτόν τον καιρό. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στην ομάδα του Αγίου Κωνσταντίνου και εμείς δουλεύουμε να έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Για να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει, που δεν είναι άλλος από την τρίτη θέση.